Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξο, 5-4 Ιουνίου και αυτή είναι η τίτλη των κυριωτέρων ειδήσεων. Έτσι έγινε το επεισόδιο με τον Δήμαρχο Κορινθίων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Πολιτών, Ανδρέας Πούλος, εξηγεί καρέ-καρέ τι συνέβη στον αγώνα Παναχαϊκή ΑΕΚ μεταξύ αυτού και του Αλέξανδρου του Πνευματικού. Κινητοποιήσει των εργαζομένων στο νοσοκομείο Κορίνθου κάνουν λόγο για μεγάλες και σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό. Γενική Συνέλευση των Δασκάλων της Κορίνθου υποστηρίζουν ότι λείπουν 22.000 δάσκαλοι στα σχολεία όλη της Ελλάδας. Μικρή πτώση της ανεργίας καταγράφεται λόγω τουριστικής περιόδου. Τι λέει το εργατικό κέντρο για τις θέσεις εργασίας που ανήκουν στο μόλι. Κάλεσμα Μαυρονάσιου για να στηριχθεί η ομάδα της Κορίνθου. Ζήτησε να δώσουν όλοι οι φίλοι αυτοί το παρόν στη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης. Έκλεισε τον χαδά στην Σπάρτη ο εισαγγελέας. Προβληματισμένοι οι κάτοικοι, καθησυχαστικός ο δήμαρχος, ότι η Σπάρτη δεν θα γίνει Τρίπολη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την δική του θέση για όσα έγιναν στον αγώνα της Παναχαϊκής με την ΑΕΚ και τον καυγά του Δημάρχου Κορινθίων με τον σύμβουλο της παράταξης Ανδρέα Πούλο, κατέδωσε ο επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών Βασίλης Νανόπουλος αλλά και ο ίδιος ο κύριος Πούλος σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που διοργάνωσαν. Ο κύριος Νανόπουλος στην εισαγωγή του έκανε λόγο για προσωπικές επιθέσεις του Δημάρχου Κορινθίων σε στελέχη της παράταξής του και για το λόγο αυτό έκρινε απαραίτητο να υπάρξει αποκατάσταση της αλήθειας. Είδαμε από την πλευρά του κυρίου Πνευματικού προσωπικές επιθέσεις σε στελέχη της παράταξής μας. Και για το λόγο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να αποκαταστήσουμε την αλήθεια για όσα ακούστηκαν εις βάρος των στελεχών μας. Ακούστηκαν από τον κύριο Πνευματικό, όχι από το θεσμικό του ρόλο ως δημάρχου, αλλά από το ρόλο που το τελευταίο διάστημα ακολουθεί ως εκπρόσωπος τύπου της Παναχαϊκής. Γιατί θα σας δείξω αυτό που είδα και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε κι εσείς, που δείχνει τον κύριο Πνευματικό να κάνει δηλώσεις σαν δήμαρχος Κορινθίων μπροστά από τους χορηγούς της ομάδας, στον ίδιο χώρο μέσα στα ποδητήρια που και ο κύριος Κούγιας, σαν πρόεδρος της ομάδας, δίνει και αυτό στις συνεντεύξεις του. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος από τον κύριο Πνευματικό να μην τηρεί το θεσμικό του ρόλο. Και ο θεσμικός του ρόλος δεν είναι να είναι εκπρόσωπος τύπου της Παναχαϊκής. Ο θεσμικός του ρόλος δεν είναι να διαπληκτίζεται και να χειροδικεί στο γήπεδο. Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία ταιριάζουν με το ρόλο του Δημάρχου. Και για τον λόγο αυτό εγώ δεν θέλω να τα σχολιάσω. Αυτό είπα και από την αρχή. Τα επεισόδια αυτά δεν θέλω να τα σχολιάσω γιατί δεν αφορούν τους δημότες. Ο κύριος Πνευματικός, κατά την συνήθειά του, προσπαθεί να επιρρύψει ευθύνες σε άλλους, χωρίς να αναλαμβάνει ποτέ τις δικές του ευθύνες που είναι μεγάλες, γιατί ήταν πρωταγωνιστής στα επεισόδια που έγιναν στο γήπεδο. Ο κύριος Πούλος βρέθηκε στο χώρο αυτό και θα δούμε ποια ήταν η συμμετοχή του στα επεισόδια. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα των επεισοδίων στο γήπεδο που ο κύριος Πνευματικός θέλει να επιρρύπτει ευθύνες στην παράταξή μας. Θυμάστε, φωτιές άναβαν στο Λέχαιο, φταίει η παράταξη του κυρίου Νανόπουλου. Κακός είναι ο καιρός στο λιμάνι, μάλλον ο κύριος Νανόπουλος φταίει. Γίνονται προβλήματα οποιαδήποτε στην Κόρινθο, δεν φταίει κανείς από το Δήμο, φταίει η παράταξη του κυρίου Νανόπουλου. Αυτά νομίζω πρέπει να σταματήσουν, να σοβαρευτούν όλοι, εμείς είμαστε σοβαροί, και να κοιτάξουμε τα συμφέροντα των δημοτών του Δήμου Κορινθίων και για αυτά και μόνο να μιλάμε. Να σας πω ποια είναι η απάντηση στην έκκληση που έκανε ο κύριος Πνευματικός. Μου έκανε έκκληση να διαγράψω τον κύριο Πούλο για τη συμμετοχή του στα επεισόδια. Η απάντησή μου, προσέξτε, θα τον διαγράψω τον κύριο Πούλο. 10 λεπτά μετά την παρέτηση του κυρίου Πνευματικού. Γιατί δεν μπορεί ο κύριος Πνευματικός να κατηγορεί τον κύριο Πούλο για συμμετοχή σε επεισόδια στα οποία είναι πρωταγωνιστής και ο ίδιος να έχει το ακαταλόγιστο. Θα πρέπει λοιπόν να παραιτηθεί ο κύριος Πνευματικός άμεσα, γιατί δεν σέβεται το θεσμικό του ρόλο. Και μόλις γίνει αυτό, αμέσως μετά ο κύριος Πούλος θα διαγραφεί. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στη συνέχεια, ο κύριος Πούλος αναφέρθηκε στο επεισόδιο που έγινε ανάμεσα στον ίδιο και τον Δήμαρχο Κορινθίων. Όπως είπε, παρακολουθούσε το παιχνίδι μαζί με φίλους του και τα παιδιά του αστυνομικού που είναι πλάκι στο επεισόδιο. Όταν ξεκίνησε ο καυγάς, κινήθηκε προς τον Δήμαρχο από συναδελφική αλληλεγγύη και με σκοπό να τον απακιστρώσει από τον αστυνομικό και να αποτρέψει τα χειρότερα. Είπε ο Δήμαρχος ότι καθόμουν σε άλλα καθίσματα πολύ μακριά
Η αλήθεια, και τη γνωρίζει, είναι ότι καθόμουν σαν εκλεγμένος πρώτος σύμβουλος του Λεχαίου, αλλά και σαν παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Κορίνθου, του Βίζαντα Μεγάρων, του Ολυμπιακού Λουτρακίου και του Ηρακλή Λεχαίου, στην εξέδρα των επισήμων, πάνω και αριστερά, εκεί όπου μας οδήγησαν οι άνθρωποι του σταδίου, μαζί με τον κύριο Βασίλη Πανταζή, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο, την κόρη μου, δύο φίλους μου και 7 παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών. Μέσα σε αυτά τα παιδιά ήταν και τα παιδιά του φίλου μου αστυνομικού που δέχτηκε απρόκλητη επίθεση, όπως θα δούμε παρακάτω. Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια? Ο Δήμαρχος είπε ότι η σύραξη έγινε μετά από δική μου παρέμβαση. Η αλήθεια είναι ότι ένας άγνωστος σε μένα από τις πιο ψηλές θέσεις ηρωνευότανε με τις φράσεις περί ύψους, τακουνιών, μαντρών, τον πρόεδρο της Παναχαϊκής. Ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, απευθυνόμενος στον αστυνομικό, ο οποίος τη χάνει συναδελφός μου, καλός μου φίλος, και το οποίο τα παιδιά ήταν μαζί μου, ήταν στην κερκίδα των επισήμων και καθόταν στην πάνω μεριά, στη μέση της κερκίδας των επισήμων και όχι δίπλα μου όπως ψευδώς αναφέρθηκε. Του ζήτησε με μη επιτρεπτό τρόπο να τον διώξει από το γήπεδο. Αυτό άλλωστε το παραδέχεται και ο Δήμαρχος στη συνέντευξη της Κυριακής, λέγοντας: είπε ο κύριος Κούγιας και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν θα τον συλλάβουμε γι' αυτό. Ο αστυνομικός, μετά από αυτή τη συμπεριφορά του Προέδρου της Παναχαϊκής, κατέβηκε από τη θέση του, πήγε μπροστά του και διέταξε τη σύλληψή του. Και όχι βέβαια ανέτεια, όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος. Τότε ο Δήμαρχος, χωρίς να έχει προκληθεί, αντέδρασε πολύ έντονα εναντίον του αστυνομικού, αποθώντας τον και προπυλάκιζοντάς τον. Εκείνη τη στιγμή, ο μικρότερος γιος του αστυνομικού που καθόταν μαζί μου άρχισε να κλαίει και να φωνάζει: «Ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου». Ρωτάω εγώ λοιπόν, σαν δέος αστυνομικός και σαν οικογενειάρχης, όταν δίπλα σου τα παιδιά που συνοδεύουν βλέπουν τον πατέρα τους, συνάδελφο και φίλου σου, να τον προπυλακίζουν και να τον σπρώχνουν, ποιος Έλληνας δεν θα έτρεχε να συνδράμει για να αποτρέψει τα χειρότερα? Έτσι λοιπόν κατέβηκα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΟΤΕ TV που θα δείτε αργότερα, χωρίς να απευθυνθώ και χωρίς να ενοχλήσω κανένα, στο σημείο που γινόταν το επεισόδιο, από το οποίο άλλωστε απήχα λίγες σειρές καθισμάτων. Φτάνοντας εκεί, ο αστυνομικός είχε ήδη φύγει από μόνος του και πίστεψα ότι το θέμα είχε λήξει. Τότε όμως, άλλος αστυνομικός ανέβηκε τα σκαλιά για να προβεί στα νόμιμα κατά του Προέδρου της Παναχαϊκής. Τον έπιασε προκειμένου να τον οδηγήσει για τα περαιτέρω. Υπήρξε κάποια αντίδραση από τον Πρόεδρο της Παναχαϊκής και ξαφνικά, και χωρίς λόγο και χωρίς καμία αρμοδιότητα, ο Δήμαρχος επενεύει προσπαθώντας να αποτρέψει την ενεργούμενη προσαγωγή, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω τη φωτογραφία του Δημάρχου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Δήμαρχο να συζητάει ήρεμα και ευγενικά, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, και να ζητάει εξηγήσεις. Ήρεμα και ευγενικά ζητάει εξηγήσεις από τον αστυνομικό, έχοντας το χέρι του στον ώμο του. Το πάρω. Τότε λοιπόν, κύριε, λειτουργήσε αυτόρμητα, αφενός το ένστικτο της συναδελφικότητας προς τον παλιό μου συνάδελφο, με τον οποίο έχω συνυπηρετήσει στο τμήμα του Βραχατίου, και αφετέρου η θέλησή μου να αποτραπούν τα χειρότερα. Τον έπιασα τον Δήμαρχο από πίσω, ήταν το μόνο σημείο που μπορούσα να τον πιάσω εκείνη τη στιγμή, και τον απαγκίστρωσα από το επεισόδιο για να τους χωρίσω. Ακολούθως τον άφησα και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν τον χτύπησα. Ο κύριος Πούλος συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει παρά μία μόνο μήνυση στον Δήμαρχο μαζί με άλλους 19 κατοίκους του Λεχαίου εξαιτίας των κατηγοριών του Δημάρχου ότι βάζουν φωτιές στη χωματερή του περιγυαλίου. Εξηγώντας την πολεμική του Δημάρχου εναντίον του, ο κύριος Πούλος υποστήριξε ότι ως απλός πολίτης αλλά και ως εκλεγμένος τον πιέζει να κάνει όσα πρέπει για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων του χωριού του. Πράγματι, του έχω κάνει μία μήνυση. Και όχι μηνύσεις. Μαζί με άλλους 19 συμπολίτες μου. Γιατί μας έχει κατηγορήσει ψευδέστατα και δημόσια ότι βάζουμε εμείς φωτιές στη χωματερή του περιγυαλίου. Το ότι είμαι μάρτυρας σε δίκες εναντίον του φυσικά και δεν ισχύει, διότι δηλώνω κατηγορηματικά ότι σε καμία μέχρι τώρα δίκη όπου είναι κατηγορούμενος ο κύριος Δήμαρχος δεν είμαι μάρτυρας. Γιατί λοιπόν όλος αυτός ο πόλεμος εναντίον μου? Να σας πω. Γιατί και σαν απλός πολίτης, τότε που κλείσαμε τη χωματερή του Λεχαίου με τα ασφαλιστικά μέτρα,
παλιότερα, αλλά κυρίως και τώρα, σαν πρώτος εκλεγμένος με το συνδυασμό του Νανόπουλου με τους περισσότερους ψήφους από όλους συνυποψηφιούς μου στο Λέχιον, τον πιέζω αφόρητα να κάνει όλα αυτά που οφείλει στο χωριό μου. Και ποια είναι αυτά, κύριε? Να μας φέρει το νερό που κορόιδεψε με τον πιο αισχρό τρόπο τον Κοσμάκη. Να διώξει τον καρκίνο του αμοιάντου που μας έχει υποσχεθεί. Να φτιάξει τους δρόμους. Να σταματήσει να μας προσφέρει τον καρκίνο των σκουπιδιών με τις φωτιές. Και να τελειώσει επιτέλους το γήπεδο του Λεχαίου για να παίζουν τα παιδιά μας. Το γήπεδο έπρεπε να είχε παραδοθεί από τις 28 Μαρτίου και αγνοείται η τύχη του. Κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Κορίνθου διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι εργαζόμενοι σε συνέντευξη τύπου κατήγγειλαν την υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, η οποία, όπως είπαν, για το 2015 ξεπέρασε το 20%, πράγμα που σημαίνει βασικές ελλείψεις σε υπηρεσίες και αγαθά. Ειδικότερα για το νοσοκομείο Κορίνθου, οι εργαζόμενοι ενδεικτικά αναφέρθηκαν στα προβλήματα, μεταξύ των οποίων η έλλειψη αναισθησιολόγου και παιδιάτρου, οι ελλείψεις γιατρών τεχνητού νεφρού, η εργασία των νοσηλευτών στα όρια της εξαθλίωσης, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο όγκο ασθενών. Σήμερα κάνουμε μία δύο-ωρη στάση εργασία στα πλαίσια της δράσης της ΠΟΕΔΗΝ για τα προβλήματα που επικρατούν στην υγεία, τα οποία είναι συσσωρευμένα από χρόνια και πάρα πολλά. Συγκεκριμένα, εγώ θα μιλήσω για τα προβλήματα του νοσοκομείου του δικού μας. Έχουμε να πληρωθούμε εξαιρέσιμα ώρες υπερορίες από 1η-1η-15. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους γιατρούς λόγω διάφορων αστοχιών που έχουν γίνει, στους αναισθησιολόγους, στους παιδιάτρους, και στο τμήμα επικότητων περιστατικών. Οι γιατροί κουράζονται πάρα πολύ γιατί είναι λίγοι. Λοιπόν, οι στηρικτικές υπηρεσίες έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Τηλεφωνείο, πλυντήρια, φαρμακείο και τεχνική υπηρεσία υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή. Με συνέπεια, οι νοσηλευτές είναι στα όρια της εξαθλίωσης, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένο όγκο ασθενών. 35% περίπου έχουν αυξηθεί οι ασθενείς και κάθε ένας νοσηλευτής αντιστοιχεί σε 30 ασθενείς. Οι προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία φέτος είναι 20%, στο νοσοκομείο μας είναι 20% λιγότερα χρήματα από το 2015, με αποτέλεσμα να μένουν όλοι πάρα πολύ απλήρωτοι προμηθευτές και να υπάρχουν δυσλειτουργίες. Θα ήθελα τώρα να πάρει το λόγο ο Δημήτρης ο Κουρακάλης να μιλήσει γενικότερα για την υγεία, που είναι εκπρόσωπος της ΠΟΕΔΗΝ, που έχει έρθει σήμερα για τη δύο στάσεις εργασίας που κάνουμε. Έχουμε έρθει εδώ πέρα να δώσουμε και εμείς ένα αγωνιστικό χαιρετισμό στις κινητοποιήσεις που κάνουν οι συνάδελφοί μας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το συγκεκριμένη δομή υγείας, δυστυχώς, από την ενημέρωση που είχαμε από τους συναδέλφους, δυστυχώς καταραίει. Χρειάζεται άμεσα βοήθεια από το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει να υπενθυμίσω προς όλους τους πολίτες ότι η υγεία ήταν και παραμένει ένα κοινωνικό αγαθό. Οφείλει να τη στηρίξει η εκάστοτε κυβέρνηση. Οφείλουν, αν μη τι άλλο, να ενδυναμώσουν τις δομές υγείας, να υπάρξουν άμεσες προσλήψεις νοσηλευτικού και όχι μόνο και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υποστελεχώνονται τα νοσοκομεία μας. Η χρηματοδότηση είναι ελλιπέστατη, που έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούν αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν ομαλά τα νοσοκομεία, να ψάχνουν απεγνωσμένα να βρούμε τα φάρμακα των ασθενών μας, να ψάχνουν απεγνωσμένα οι συνάδελφοι να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Δυστυχώς, όλα αυτά που περιγράφουμε είναι ένα καταραίων περιβάλλον, το οποίο οφείλει, αν μη τι άλλο, η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της και να δυναμώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι μια στάση εργασίας, σαν το μήνυμα που μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τα προβλήματά μας, τα οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, λόγω της οικονομικής κρίσης, η υγεία μαστίζεται από υποστελέχωση. Κάνουμε έναν αγώνα, ήδη υπάρχοντες, το να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του κορινθιακού λαού. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι, για να καθησυχάσω τον κόσμο, ότι σε αυτό εδώ το ίδρυμα, το οποίο έχω την τιμή να λειτουργώ επί 20 συναπτά έτη, και ένας να μείνει, θα δώσει ψυχή και σώμα για να μπορεί να ανταπεξέλθει στοιχειωδώς τουλάχιστον στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι έχουμε φτάσει πλέον όλοι μας σε ένα οριακό σημείο. Οριακό σημείο, δίνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πλέον είμαστε τόσο λίγοι που, αν τραβήξει ακόμα λίγο αυτή η κατάσταση, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
Για ανάγκη διορισμού 22.000 δασκάλων έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Ηλίας Τσολακίδης. Σήμερα έγινε η ετήσια Γενική Συνελεύση των Δασκάλων, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα του κλάδου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κορινθία, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων της Κορινθίας στην 184η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Σήμερα πραγματοποιούμε τη Γενική μας Συνέλευση, την Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου. Και παράλληλα διεξάγονται και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 84η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας, που θα γίνει από τις 21 μέχρι 24 Ιούνιου στην Αθήνα. Είναι σημαντικό να γίνονται γενικές συνελεύσεις, να έχουν μαζικότητα και να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι συνάδελφοι για αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Οι αντιπρόσωποι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο συνέδριο μεταφέρουν ακριβώς αυτές τις απόψεις, αυτές τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τη βάση. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με τη Γενική Συνέλευσή μας σήμερα και ελπίζω να έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή από τους συναδέλφους, ώστε να έχουμε και την κατάλληλη απαρτία, γιατί αν δεν έχουμε απαρτία, δυστυχώς δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις και να πάνε όσοι εκλεγούν στο συνέδριο με προτάσεις από τη βάση. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα. Πολλά γίνονται γνωστά καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τα ουσιαστικά δυστυχώς πολλές φορές δεν ανακοινώνονται. Βασικά προβλήματα όπως είναι οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, τους οποίους έχουμε μεγάλη ανάγκη. Αυτή τη στιγμή θέλουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, γύρω στους 22.000 μόνιμους διορισμούς για τα σχολεία, τα οποία έχουν ανάγκη. Είναι λειτουργικές οι θέσεις, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται διορισμοί λόγω της πολιτικής η οποία είχε εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν δίνονταν χρήματα για την εκπαίδευση, όπως φυσικά και για την υγεία, όπως ξέρετε. Με αποτέλεσμα να ερχόμαστε κάθε Σεπτέμβρη και να μην είναι στελεχωμένα τα σχολεία. Δυστυχώς αυτό συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Εμείς παλεύουμε να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση και ζητάμε διορισμούς ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να γίνεται ομαλά η λειτουργία των σχολείων από την 1η Σεπτέμβρη που ξεκινάνε. Τους εκπαιδευτικούς, εκτός από την υποστελέχωση, απασχολεί και η αξιολόγηση, για την οποία ο κύριος Τσολακίδης είπε ότι έχει παγώσει, αλλά δεν έχει καταργηθεί, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Πρόβλημα αποτελεί επίσης η απουσία σύγχρονων νηπιαγωγείων, που αφήνει τα μικρά παιδιά στριμωγμένα σε ακατάλληλα κτίρια. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, η οποία δεν έχει σταματήσει ακόμη, απλώς έχει παγώσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί συνδέεται άμεσα με την μισθολογική μας και τη βαθμολογική εξέλιξη. Οπότε πρέπει να το έχουμε στο νου μας αυτό και να είμαστε σε εγρήγορση. Είναι θέματα των νηπιαγωγείων. Όπως ξέρετε ήδη, πολλά νηπιαγωγεία στεγάζονται σε απαράδεκτους χώρους. Τα παιδιά στριμώχνονται σε μικρούς χώρους, χωρίς αύλους χώρους και χωρίς πολλά μέσα. Είναι τα θέματα της ειδικής αγωγής, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα πολιτικές δεν το ακούμπησαν και δεν στάθηκαν πραγματικά στα προβλήματα τα οποία είναι τεράστια στην ειδική αγωγή. Και εκεί θέλουμε διορισμούς εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι ειδικοί για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν απόφοιτοι από τις σχολές, από τα πανεπιστήμια των παιδαγωγικών μάτων της ειδικής αγωγής, οι οποίοι δουλεύουν για 13η χρονιά ως αναπληρωτές. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τραγική είναι η κατάσταση. 13η για 13η χρονιά δουλεύουν ως αναπληρωτές. Αν είναι δυνατόν να πληρώνουν, τι δηλαδή τόσα χρόνια. Είναι τα θέματα τα συνταξιοδοτικά, είναι τα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την περίθαλψή μας. Είναι θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, είναι θέματα συγχώνευσης σχολικών μονάδων, οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα και στριμώχνονται μαθητές σε 25
και πάνω παιδιά ανά τμήμα. Όλα αυτά και πολλά άλλα, τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε βέβαια ώρες ατελείωτες, είναι προβλήματα τα οποία μας απασχολούν και πρέπει να τα παλέψουμε ώστε να καλυτερεύσει η παιδεία στην Ελλάδα. Δυστυχώς, άμα δεν αγωνιστούμε εμείς οι ίδιοι και αφήσουμε την τύχη μας στα χέρια των άλλων, η κατάσταση είναι δύσκολη. Γι' αυτό κάνουμε γενικές συνελεύσεις, για να δούμε, να συζητήσουμε τα προβλήματα αυτά και να πάρουμε αποφάσεις. Μικρή πτώση παρουσιάζει η ανεργία σε όλη την ελληνική επικράτεια, παραμένοντας ωστόσο σε δυσθεώρητα ύψη γενικά. Η πτώση συνδέεται με την καλοκαιρινή περίοδο και την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, Κώστας Κατεμής, σημείωσε ότι αυτές οι μορφές μείωσης της ανεργίας είναι προσωρινές και γι' αυτό πλασματικές. Στόχος του εργατικού κινήματος είναι να βρεθούν δουλειές για όλους με πλήρες ωράριο, μισθούς και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η ανεργία στην ελληνική επικράτεια έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα νούμερα. Υπάρχει μια μικρή πτώση το τελευταίο δίμηνο και αυτό έχει να κάνει με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου και της τουριστικής σεζόν. Κάποια ξενοδοχεία, κάποιες μονάδες ξεκινάνε τη λειτουργία τους και είχαμε κάποιες προσλήψεις που κούνησαν λίγο πτωτικά το δείκτη. Επίσης είναι η έναρξη κάποιων προγραμμάτων από μεριάς του ΑΕΔ, που και εκεί έχουμε κάποια πεντάμινα που απορροφούν κάποιους άνεργους, αλλά ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι πάγια λύση. Εμείς όταν μιλάμε για μείωση της ανεργίας, μιλάμε για δημιουργία θέσεων εργασίας με σταθερό οκτάωρο, με πλήρη αμοιβή, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα προκύψει στην πορεία και αφού η πολυπόθητη και η περιβόητη ανάπτυξη θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι κάτι τέτοιο σημαίνει αλλαγή πολιτικής. Περιμένουμε να δούμε. Η υπομονή αρχίζει να εξαντλείται. Ξέρετε, δεν μπορεί διαρκώς να περιμένεις και να μην βλέπεις από πουθενά κάποια αχτίδα. Ο κύριος Κατεμής σχολίασε και το νέο μολ που πρόκειται να ανοίξει σε λίγες μέρες στην πρώην Σωληνουργία, υποστηρίζοντας ότι το εργατικό κέντρο δεν έχει κάποια πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις στα καταστήματα που θα δημιουργηθούν εκεί. Συμπλήρωσε ακόμα ότι για το εργατικό κέντρο οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι μεν θετικό γεγονός, ωστόσο θα αποτιμηθούν από την επίδραση που θα έχει το εμπορικό κέντρο στην κίνηση της Κορίνθου. Ξέρουμε όλοι ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει το ΜΟΛ, στην περιοχή του εργοστασίου της Παλιάς Σωληνουργίας. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σχέση για να μπορούμε να σας πούμε με τις προσλήψεις. Ξέρουμε ότι απλά θα λειτουργήσει και ότι θα χρειαστούν να πάνε κάποιοι εργαζόμενοι. Εδώ να πούμε ότι εμείς σαν εργατικό κέντρο δεν πανηγυρίζουμε, δεν το βλέπουμε σαν μια επένδυση που θα αφορά νέες θέσεις εργασίας. Περιμένουμε να ξεκινήσει, να δούμε, γιατί περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία της Κορίνθου αποτελείται από εργαζόμενους, αποτελείται από μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μεγαλύτερης ή μικρής έκτασης και βεληνεκούς, που απασχολούν εργαζόμενους. Στο τέλος θα τραβήξουμε τη γραμμή και θα δούμε αν το ισοζύγιο της δημιουργίας των νέων θέσεων είναι θετικό σε σχέση με τις υφιστάμενες θέσεις. Δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να πούμε ότι ξεκινάει μια επένδυση και θα απορροφηθούν εργαζόμενοι. Γιατί ναι, θα γίνει έτσι, αλλά από την άλλη πρέπει να έχουμε το νου μας να δούμε τι θα χαθεί. Από την άλλη, κάτι ακούγεται για τα καλώδια. Έχετε κάποια ενημέρωση για την γενική κατοχή, τι γίνεται? Όχι, δεν έχω από το σωματείο κάποια ενημέρωση. Και εγώ κάποιες πληροφορίες έχω, αλλά επίσημη ενημέρωση δεν έχω, οπότε δεν θέλω και να προβώ σε κάτι. Κάλεσμα σε όλους τους φίλους της Κορίνθου να δώσουν το παρόν στη Γενική Συνέλευση της ερχόμενης Τετάρτης, απίφθηνε ο απερχόμενος πρόεδρος της ομάδας, ο Τρίς Μαυρονάσιος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα. Ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που έθιξε, ήταν και η ευθύνη που ανέλαβε ο ίδιος για την κακή χρονιά που είχε φέτος η ομάδα, ενώ δεν ξεκαθάρισε αν προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ξανά με το νέο σχήμα. Παράλληλα, απίφθηνε έκκληση να μην εγκαταλείψουν την ομάδα, σημείοντας χαρακτηριστικά ότι δεν περισσεύει κανείς. Ο κ. Μαυρονάσιος σχολίασε ακόμα εμέσως και τις αντιπαραθέσεις που έχουν ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο στο Δήμο, σημειώνοντας πως και αυτές έχουν επιπτώσει στην ομάδα. Ψάχναμε ένα αγωνίως πάντα να βρούμε τον ξένο επενδυτή και εμείς οι Κορίνθοι μέναμε απ' έξω. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν ήταν ο κ. Νικηφόρος που είναι και τα λέει και με ωραίο τρόπο, ή τα παιδιά ήσαν μικροί, σε μια γενική συνέλευση την πρώτη που ήρθε ο Κούγιας,
εμφανίστηκε κάποιος κύριος Βελέτσας με μια απέτσινη επιταγή. Άρα εμείς οι Κορίνθοι αναζητούμε τον επενδυτή πάντα απ' έξω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα μια μεγάλη πόλη ή μια ολόκληρη Κορινθία από μόνοι μας να λύσουμε το πρόβλημα της Κορίνθου. Και το πρόβλημα της Κορίνθου, για να μην μακρηγορώ κύριε, και ξεχνώ κάτι, είναι ένα για μένα, στο ποδόσφαιρο. Το σημερινό, με τα σημερινά δεδομένα, αυτά που σας έχω πει, αυτά που βιώνουμε, με τα οικονομικά δεδομένα. Μόνο με έναν τρόπο σωνόμαστε. Μέσα από τη σημερινή ημέρα να περάσουμε μήνυμα και μέσα από τη Γενική Συνέλευση που θα έρθει, να προβληματιστούμε όλοι, να αφήσουμε τις προσωπικές μας εμπάθειες απ' έξω, δεν περισσεύει κανένας, να αφήσουμε τις προσωπολατρίες και τους χαρακτηρισμούς τους εύκολους, το λαμόγιο μαυρονάσος, ο αναξιόπιστος, ο από εδώ, από εκεί, θα έρθω και σε αυτό, ένας είναι ο τρόπος μας. Μια ισχυρή διοίκηση με κορυφιακό πνεύμα και με κορύφιους παράγοντες. Να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε που έφτασε η ομάδα μας, δεν πάει άλλο. Και να μας δώσει δύναμη η Α κατηγορία Κορινθίας που έφτασε στον πάτο, να γίνει η απαρχή, να η ομάδα να ξαναλειτουργήσει, να γνωρίσει πάλι οι μέρες λειτουργίας καλής και να ανέβει κάθε χρόνο και κατηγορία. Αυτό όμως για να γίνει, αγαπητοί φίλοι, δεν χρειάζονται ούτε γκρίνιες, ούτε στο γήπεδο να πηγαίνουμε να κοιτάμε ποιος είναι πρόεδρος, όχι με θήκημα, να με προφυλακίσουν. Αν λοιπόν το πρόβλημα των Κορινθίων και των κάθε Κορινθίων και τον κάθε φιλάθρο που αγαπάνε την ομάδα είναι να πάνε στο γήπεδο και να προφυλακίζουν τις διοικήσεις, το βρήκαμε το θέμα. Λύθηκε. Και εγώ μαζί σας. Ποιος είναι πρόεδρος? Ο Βασίλης ο Μαρκούτσης. Μαζεύουμε μια παρέα, μαζεύουμε και 10 φίλους, πάμε στο γήπεδο, τον αρπάζουμε και τον λύσαμε. Δεν είναι. Με τα σημερινά δεδομένα στο ποδόσφαιρο, το μοντέλο που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, με σταματάνε φίλοι στον δρόμο και μου λένε, δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος να μπει μπροστάρις. Δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει χρήματα στο ποδόσφαιρο. Και λέω εγώ μαζί σας, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, και ρωτώ εσάς και ρωτώ και τον εαυτό μου, να έρθει παράγοντας είτε Κορίνθιο ένας, είτε ξένος ένας ή δύο, να επενδύσει στην Α κατηγορία Κορινθίας. Πείτε μου, είναι το αντικείμενο της ομάδος στην Α κατηγορία Κορινθίας που έχουμε μία καραμέλα όλοι μας οι Κορίνθιοι, και λέμε να έρθει κάποιος επενδυτής να επενδύσει στην πόλη του στην κατηγορία Κορινθίας? Εγώ πιστεύω ότι όσο και αν ψάξουμε, δεν θα βρούμε κανέναν. Και τη λύση, με το ποδόσφαιρο που ξέρω και εκτιμώ ότι ξέρω πάρα πολύ και με την εμπειρία που έχω, είναι εδώ μέσα. Είναι από το μήνυμα που θα περάσουμε, το ξαναλέω. Είναι μέσα από τη σημερινή ημέρα να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, το ξαναλέω αυτά που είπα, να βγάλει η ομάδα στη Γενική Συνέδρα μια ισχυρή διοίκηση, να έχει πρόγραμμα, να έχει πλάνο και να καθίσει από την αρχή. Δεν υπάρχει ομάδα, παιδιά. Και θα φτάσω και στην περσική γενιά. Δεν υπάρχει ομάδα. Την ομάδα ψάχναμε αγωνίως πάντα να βρούμε τον ξένο επενδυτή και εμείς οι Κορίνθοι μέναμε απ' έξω. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Νικηφόρος που είναι και τα λέει και με ωραίο τρόπο, ή τα παιδιά ήσαν μικροί, σε μια Γενική Συνέλευση την πρώτη που ήρθε ο Κούγιας, εμφανίστηκε κάποιος κύριος Βελέτσας με μια απέτσινη επιταγή. Άρα εμείς οι Κορίνθοι αναζητούμε τον επενδυτή πάντα απ' έξω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα μια μεγάλη πόλη ή μια ολόκληρη Κορινθία από μόνοι μας να λύσουμε το πρόβλημα της Κορίνθου. Και το πρόβλημα της Κορίνθου, για να μην μακρηγορώ κύριε, και ξεχνώ κάτι, είναι ένα για μένα, στο ποδόσφαιρο. Το σημερινό, με τα σημερινά δεδομένα, αυτά που σας έχω πει, αυτά που βιώνουμε, με τα οικονομικά δεδομένα. Μόνο με έναν τρόπο σωνόμαστε. Μέσα από τη σημερινή ημέρα να περάσουμε μήνυμα και μέσα από τη Γενική Συνέλευση που θα έρθει, να προβληματιστούμε όλοι, να αφήσουμε τις προσωπικές μας εμπάθειες απ' έξω, δεν περισσεύει κανένας, να αφήσουμε τις προσωπολατρίες και τους χαρακτηρισμούς τους εύκολους, το λαμόγιο μαυρονάσος, ο αναξιόπιστος, ο από εδώ, από εκεί, θα έρθω και σε αυτό, ένας είναι ο τρόπος μας. Μια ισχυρή διοίκηση με κορυφιακό πνεύμα και με κορύφιους παράγοντες. Να σκεφτούμε που έφτασε η ομάδα μας, δεν πάει άλλο. Και να μας δώσει δύναμη η Α κατηγορία Κορινθίας που έφτασε στον πάτο, να γίνει η απαρχή, να η ομάδα να ξαναλειτουργήσει, να γνωρίσει πάλι οι μέρες λειτουργίας καλής και να ανέβει κάθε χρόνο και κατηγορία. Αυτό όμως για να γίνει, αγαπητοί φίλοι, δεν χρειάζονται ούτε γκρίνιες, ούτε στο γήπεδο να πηγαίνουμε να κοιτάμε ποιος είναι πρόεδρος, όχι με θήκημα,
να με προφυλακίσουν. Αν λοιπόν το πρόβλημα των Κορινθίων και των κάθε Κορινθίων και των κάθε φιλάθλων που αγαπάνε την ομάδα είναι να πάνε στο γήπεδο και να προφυλακίζουν τις διοικήσεις, το βρήκαμε το θέμα. Λύθηκε. Και εγώ μαζί σας. Ποιος είναι πρόεδρος? Ο Βασίλης ο Μαρκούτσης. Μαζεύουμε μια παρέα, μαζεύουμε και 10 φίλους, πάμε στο γήπεδο, τον αρπάζουμε και τον λύσαμε. Δεν είναι. Με τα σημερινά δεδομένα στο ποδόσφαιρο, το μοντέλο που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, με σταματάνε φίλοι στον δρόμο και μου λένε, δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος να μπει μπροστάρις. Δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει χρήματα στο ποδόσφαιρο. Και λέω εγώ μαζί σας, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, και ρωτώ εσάς και ρωτώ και τον εαυτό μου, να έρθει παράγοντας είτε Κορίνθιο ένας, είτε ξένος ένας ή δύο, να επενδύσει στην άλφα κατηγορία Κορινθίας. Πείτε μου. Είναι το αντικείμενο της ομάδος στην άλφα κατηγορία Κορινθίας που έχουμε μία καραμέλα όλοι μας οι Κορίνθιοι και λέμε να έρθει κάποιος επενδυτής να επενδύσει στην Κόρινθο στην άλφα κατηγορία Κορινθίας? Εγώ πιστεύω ότι όσο και αν ψάξουμε δεν θα βρούμε κανέναν. Και τη λύση με το ποδόσφαιρο που ξέρω και εκτιμώ ότι ξέρω πάρα πολύ και με την εμπειρία που έχω είναι εδώ μέσα. Είναι από το μήνυμα που θα περάσουμε, το ξαναλέω. Είναι μέσα από τη σημερινή ημέρα να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, το ξαναλέω αυτά που είπα, να βγάλει η ομάδα στη Γενική Σύνεδρα μια ισχυρή διοίκηση, να έχει πρόγραμμα, να έχει πλάνο και να καθίσει από την αρχή. Δεν υπάρχει ομάδα αυτή. Και θα φτάσω και στην περσική γενιά. Δεν υπάρχει ομάδα. Πριν όμως σας πω δεν υπάρχει ομάδα και θα σας ευλογήσω, οφείλω να πω και κάτι θετικό, να μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Και θα μου επιτρέψετε λίγο να αναφερθώ για την περσινή χρονιά. Μια μικρή παρένθεση. Το τι έγινε πέρσι με την δόση της ομάδας στη Γάμα Αθηνική το ξέρετε καλύτερα από εμένα και δεν θέλω να πείτε γιατί δεν εξυπηρετεί και τίποτα. Εγώ, προσωπικά σας ο Δήμος Αλωνάσος, με το υπάρχον συμβούλιο που ήταν που ξεκινήσαμε, εκλήθηκα την τελευταία στιγμή και το ξέρετε για τις περισσότερες παρόντες, περίπου τέλος Ιουλίου με 1η Αυγούστου να αναλάβουμε τις στίχες της ομάδας η οποία ήταν σε μια κλωστή ή θα έπαιζε ή δεν θα έπαιζε. Πάρα πολλοί είπαν και το συνάντησαν με την πορεία της ομάδας του Πεζίνου ότι δεν έπρεπε να παίξει. Δικαίωμά τους και αυτή είναι μια άποψη. Εγώ εκλήθηκα μαζί με 10 παιδιά άλλα εκεί της τελευταίας στιγμής προκειμένου να κλείσει η ομάδα να πάρουμε την ομάδα. Με τις προϋποθέσεις που τις ξέρετε, να μην έχει η ομάδα ούτε μία μπάλα, με δύσκολες προϋποθέσεις, να μην έχει αθλητικό υλικό, να μην έχει υλικό και πράξαμε κατά το δοκούν ό,τι μπορούσαμε καλύτερο. Σε και σύμφωνα με τις συγκυρίες πήραμε την ομάδα. Με αποτέλεσμα, κάνοντας τον απολογισμό μας τώρα, να ήταν μια μαύρη χρονιά. Δεν αποποιούμε τίποτα που έχει σχέση με την περσινή χρονιά. Και ο πρώτος που ευθύνομαι για την πορεία την περσινή που ήταν μια μαύρη σελίδα αγωνιστική, είμαι εγώ. Διότι δεν πίστευα ποτέ ότι και εγώ και με το αξιόλογο συμβούλιο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συνεργαστήκαν μαζί μου, ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που κάνουμε. Φτάσαμε σε ορατό της μηδέν. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα και το ξαναλέω. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να το αξιολογήσετε, είναι από την ημέρα λοιπόν που τελείωσε το πρωτάθλημα, εγώ σας εκφράζω εγώ προσωπικά τι έκανα. Γιατί η επιτυχία ενός συμβουλίου δεν είναι μόνο να πάει την ομάδα αγωνιστικά και οργανωτικά καλά. Η επιτυχία και ενός συμβουλίου που υπάρχει είναι να δημιουργήσει και μία διάδοχη κατάσταση η ομάδα να πέσει σε καλά χέρια και να προχωρήσει για την επόμενη μέρα. Εκτιμώ λοιπόν ότι η διάδοχη κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών που πήραμε πέρσι υπάρχει. Αν θα πάτε τώρα στα αποδυτήρια θα ανοίξετε, υπάρχει αθλητικό υλικό, αυτό το σημαντικό, η ομάδα να πάει αύριο να αντιθεί στο κύπελλο να κάνει προπόνηση. Υπάρχουν 20 παίκτες οι οποίοι το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν λέω εγώ ότι είναι τόπο, ότι είναι καλή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή να αναλάβει ένας προπονητής και να πάει στο γήπεδο να καλέσει 20 παιδιά, 18 και να κάνει προπόνηση και να συμπληρώσει. Που δεν υπήρχαν. Και δεν με ενδιαφέρει ούτε αξιολογώ τον Αλέξιο Μομφή. Καλά έκανε ο κύριος Σταματάκης, το είπα. Εγώ του καταλόγω για μία ακόμα για να πείτε ότι τον υπεραμείνουμε. Και έπεσε η ομάδα. Δεν νομίζω ότι ήθελε από τους χειρισμούς του ποδοσφαιρικούς. Δεν το ήξερε το θέμα, δεν το κακολογώ. Εγώ του επισυνάπτω, το έχω πει και του υγιεινού. Ένα λάθος. Δεν έπρεπε να δώσει τους παίχτες. Το έκανα. Λέω λοιπόν ότι κάποια αδιάδοχη κατάσταση στο κομμάτι αυτό αύριο την ομάδα να αναλαμβάνει ο κύριος Καραντάνης, ο φίλος μου. Θα πάει να ανοίξει τα ποδητήρια να βρει προϋποθέσεις.
Μία ακόμα σειρά θεατρικών παραστάσεων ξεκίνησε την Τετάρτη στην Τρίπολη από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αρκαδίας. Για 14η συνεχόμενη χρονιά, το θεατρόφιλο κοινό της Τρίπολης είχε τη χαρά να απολαύσει μία ακόμα πετυχημένη παράσταση στο πνευματικό κέντρο της πόλης, σαν αυτή που ετοιμάζουν εδώ και χρόνια. Φέτος προετοίμασαν το Σκλαβί της Ξένιας Καλογεροπούλου, ένα λαϊκό παραμύθι από τη Σίμη που γράφτηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 1900 και στη συνέχεια διασκευάστηκε από την γνωστή σκηνοθέτη, αποσπώντας το βραβείο Κάρολος Κουν την περίοδο 2000-2001. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 13 Ιουνίου με εξαίρεση το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, ο επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα και Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Τσιαμούλος, στην τοποθέτησή του για το θέμα της Κεδίτα αναφέρθηκε και σε άρθρο του Καλλικράτη σχετικά με τα χρωστούμενα των εκλεγμένων. Συγκεκριμένα είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων εκείνοι οι οποίοι οφείλουν στα νομικά πρόσωπα του Δήμου κάποια ποσά ή ακόμα και στην δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης. Όπως σημείωσε, αν ο φιλέτης του Δήμου εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να αποσυρθεί. Όπως είδατε, εμείς δεν τοποθετηθήκαμε σαν παράταξη. Γιατί πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία που αναγράφονται σε οποιοδήποτε μέσο να έχουν σάρκα και οστά για να πάρεις πολιτικές αποφάσεις και να κινηθείς. Γιατί μπορεί ο καθένας να είναι εμπαθής με κάποιον και εύκολα μπορεί να τον διασύρει με αυτή την επικοινωνιολογία που ισχύει σήμερα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι επειδή ακούστηκαν διάφορα και για τον πρόεδρο του κ. Τσούκα και για την Κεβίτη. Θα
Θα έχετε ίσως γνώση όλοι του άρθρου 15 του 48-52 του Καλλικράτη, που γνωρίζετε ότι δεν μπορούν ούτε να εκλεγούν, όπως λέει εδώ ακριβώς στο διαβάσιο, οποιαδήποτε πια όταν υπάρχουν οφειλές του Δήμου, συνολικά πρόσωπα, δημοτικές επιχειρήσεις, κοινοφελείς επιχειρήσεις. Και αν οφειλές του Δήμου ή των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφης εκλεγεί Δήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος και, θα πρέπει να αποσυρθεί κατά παράβαση. Το γνωρίζετε αυτό. Και αυτό το τονίζω, γιατί θα πρέπει εμείς που καλούμε τους συμπολίτες μας να πληρώσουν τους φόρους τους για να επιβιώσει ο Δήμος, να είμαστε πρώτα απ' όλα τυπικοί σε τέτοια θέματα. Θέλω να ελέγξετε και αυτό. Και πιστεύω ότι κάτι θα βρείτε σε αυτό. Με προθεσμία σας το δίνω. Θα επανέλθω σε αυτό. Άρα κλείσαμε με αυτό το άρθρο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουν γίνει ζωή αναλήψεων, λέτε, από τον κύριο Κοκκινάκο. Και δεν ξέρετε πόσε έχουν γίνει από τον κύριο Τσούκα που είναι 6 μήνες, 8, και ξέρουμε πόσε έχουν γίνει από τον κύριο Κοκκινάκο. Αυτό, όπως το είπατε, μου προξένησε αυτό το ερώτημα. Πώς δηλαδή ξέρουμε τι έγινε στον κύριο Κοκκινάκο και δεν ξέρουμε τι έγινε στον κύριο Τσούκα. Καλό είναι να κάνετε όλες τις διαδικασίες αυτές για να αποκατασταθούν τα πάντα. Και τότε εμείς θα τοποθετηθούμε ως παράταξη το πώς ακριβώς κινήθηκε ο καθένας. Όμως, καλό είναι μέχρι να γίνουν, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια καθυστέρηση η διαδικασία ενέχου από αποκλωτούς, για να μην παραμένουν αυτά τα γκρίζα σύννεφα στον ουρανό, να δώσετε στη δημοσιότητα ό,τι έχετε, ό,τι σας έρχεται σιγά σιγά, για να κλείνει και το θέμα. Για να μπορέσετε κι εσείς που έχετε δείξει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο και στο Διοικητικό Συμβούλιο που σας άκουσα τη σκευή, να καλύψετε τους ανθρώπους. Από εκεί και μετά πρέπει να είμαστε γενικώς, γιατί πολλές φορές εδώ συμβιώνουμε θεσμικά, να είμαστε προσεκτικοί για τον άλλο, γιατί όλοι έχουμε διαλύσει τη διαδρομή μας και έχουμε τις οικογένειές μας. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω ως γενική τοποθέτηση, και αναμένουμε τις εξελίξεις για αυτό το θέμα. Αλλά θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, μια και η ΕΝΑ έχει στείλει δύο δόσεις, κύριε Πρόεδρε, παρόλο που εγώ δεν είμαι στο σχεδίο, το παρακολουθούμε 90.000 και άλλα 40, θα έπρεπε λογικά, γιατί δεν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Δημόσης την προηγούμενη φορά, δεν έχουν έρθει κάποια χρήματα, να έχουν πληρωθεί τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο. Η λογική λέει έτσι, που βγάζουν τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα αυτή είναι ΕΤΑ, είναι το 75% βάζει ο Δήμος, που είχε μια φυσική ροή ο Δήμος στην προηγούμενη χρονιά κάθε μήνα. Αυτό κάνει και εσείς. Δεν είναι σαν τωρινή συμβουλή. Εγώ βλέπω ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα στο παρελθόν. Γιατί επανέλθουμε ότι και αυτοί έχουν οικογένειες. Ας δώσουμε βάση και ας δώσει από το Ταμείο ο Δήμος τα χρήματα, το ποσοστό του, που πρέπει να πληρώνονται οι προμηθευτές, τη συμμετοχή του, συν το ΕΤΑ, για να μην έχουμε τουλάχιστον αυτό το πρόβλημα. Δεν θα ήθελα να επανέλθω πάλι στην πληροφόρηση των εργαζομένων. Θέλω να μου πείτε ότι μέχρι τις 10. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κιού για ένα τη συνεχή χρονιά και στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος πραγματοποίησε εθελοντικό συμβολικό καθαρισμό στην παραλία της Νέας Κιού. Συμμετέχοντας τον ίδιο εορτασμό, το Ελαιομινερχείο Ναυπλίου για μια ακόμα χρονιά πραγματοποίησε εθελοντικό καθαρισμό και αυτό στην ίδια παραλία. Στη δράση συμμετείχαν με εθελοντική συνεισφορά μαθητές του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου Αυτενεργό. Και οι δύο δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία του Δήμου Άργους Μυκηνών. Στην παραλία της Καραθώνας στο Ναύπλιο, ύστερα από πρωτοβουλία του Διοικητή του Κέντρου Μηχανικού, έγινε καθαρισμός από πλήτες σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλίων. Στα πλαίσια εορτασμού Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος και φέτος στο Λιμεναρχείο Ναυπλίου διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου Αυτενεργό. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία από το 2012 με σκοπό τα παιδιά να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση, να εκπαιδευτούν και να εφαρμόσουν έτσι ώστε να μάθουν να αγαπάνε και να σέβονται το περιβάλλον.
Σήμερα ο θελετικός καθορισμός ελπίζουμε να τους αφήσει το μήνυμα και μέσω από αυτούς να βοηθούμε και εμείς οι μεγάλοι που δεν καταφέραμε τόσα χρόνια να μάθουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον. Και επομένως ζητάμε να είναι η βοηθή μας και ελπίζουμε να καταφέρουμε ακόμη περισσότερα και τις επόμενες χρονιές. Ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε όλο τον κόσμο. Οι παραλίες θα τις κρατάμε αρκές, καθαρές συγγνώμη. Πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο, αλλά και πρέπει ο κόσμος που έρχεται να μην αφήνει απορρίμματα και υλικά αυτά τα οποία βρίσκουμε και βλέπουμε εδώ γύρω μας. Αν όλοι μας κάνουμε το ελάχιστο, δεν αφήνουμε και που μένουμε τα απορρίμματά μας, να διατηρούμε τις αυτές μας καθαρές έτσι ώστε να είναι απολαύσιμες από όλο τον κόσμο. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο σε απορρίμματα, οι ακτές να παραμείνουν καθαρές και να δουλεύει ο κόσμος να είναι παραγία και παραγία. Πετρούλα, και εσύ μας έδεις! Ελίνα, αλουμίνιο πανίς! Θα πάρουμε μια περιοχή, η οποία θα είναι περίπου γύρω στα 2-3 τετραγωνικά και θα έχουμε κάποια παιδιά τα οποία θα παίρνουν άμμο και σκουφελάκια και θα τα ρίχνουν στα καψάκια που έχουν εδώ τα παιδιά τα υπόλοιπα. Και τα παιδιά που θα έχουν καψάκια θα προσπαθούν πάρα πολύ προσεκτικά όπως καθόταν το καπακί όταν τα παιδιά θα έχουν καψάκια και θα έχουν πολύ καλό κομματάκι το πλαστικό. Αναμένοντας την απόφαση του εισαγγελέα για το θέμα της απαγόρευσης απόδοσης απορριμμάτων στον Χαδά της Αφισού, συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη 3 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης ύστερα από σχετικό αίτημα της Μίζωνος Αδεοσμιοψηφίας. Ο επικεφαλής της παράταξης, Σταύρος Αργυτάκος, ζήτησε ενημέρωση και σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί στη Σπάρτη ό,τι και σε άλλους Δήμους. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Σπάρτης Βαγγέλης Βαλιώτης, αφού προέβησε σύντομη ενημέρωση, τόνισε με έμφαση ότι ο Σκουπιδότοπος δεν θα κλείσει και καμία απόφαση, ούτε πολιτική ούτε δικαστική, θα μας οδηγήσει να γίνουμε σαν τις άλλες πόλεις. Να συγκληθεί εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά το Χαδά Αφισού. Όπως θα έχετε ίσως ενημερωθεί, διατάχθη κατ' επίγουσα προκαταρτική από τον κύριο εισαγγελέα σχετικά με την λειτουργία του Χαδά. Και αυτό μας ανησύξε, διότι τώρα σε αυτή τη δύσκολη φάση πιστεύω ότι κάθε ενέργεια που θα έχει κάποια αρνητική επίπτωση, όπως η μη λειτουργία του Χαδά όπως λειτουργούσε αυτά τα χρόνια, είναι αρνητικό για όλο το Δήμο. Και προς αυτή την κατεύθυνση ζητήσαμε να στηρίξουμε και ενδεχομένως τους συναδέλφους που είναι κατηγορούμενοι και οπωσδήποτε την ευθύνη την πολιτική την έχει πάντοτε η Δημοτική Αρχή εννοώντας το σύνολό της και όχι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι εντολή είχαν πάρει. Δεν γνώριζαν την αλλαγή που είχε επέλθει, όχι αλλαγή, τα συμβάντα τα τελευταία, με αποτέλεσμα να οδηγούν και στο αυτόφορο οδηγεί. Το 2014, ναι, επί δικής σας δημομαρχίας, είχαν συμβεί πάλι τα ίδια. Όχι, πώς το 2013-2014, πότε ήταν. 11, λίγους μήνες πριν αναλάβουμε. Είχαν υποκινηθεί ορισμένα πράγματα κατά την άποψή μου. Πώς το αντιμετωπίσατε και τότε. Και δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στους κατοίκους των περιοχών. Mm-hmm. Κάτοικοι των περιοχών διεκδίξαν και προστάτευσαν τα συμφέροντά τους. Το έχω πει και άλλη φορά ότι επί πολλά χρόνια το καθήκον τους προς την κοινωνία το έχουν κάνει με το παραπάνω. Άρα λοιπόν σωστό είναι οι κάτοικοι να διαμαρτύρονται. Από εκεί και πέρα υπήρξαν δικαστήρια, θυμάστε, υπήρξαν και τότε, είχε κινηθεί και τότε αυτόφορη διαδικασία, αλλά τα πολιτικά δικαστήρια έδωσαν τη λύση. Ήταν ασφαλιστικά, μετά βγήκε η απόφαση, ασκήσαμε έφεση εμείς επί της τακτικής αγωγής που είχαν ασκήσει οι κάτοικοι. Και μετά οι κάτοικοι έδειξαν ανοχή που επιδεικνύουν και σήμερα και είναι σωστό αυτό που κάνουν οι κάτοικοι. Με την απόφαση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου είσαστε ικανοποιημένος? Μα δεν σε αυτή την κατεύθυνση αλλά κυρίως σε εμάς ο στόχος ήταν να επιτύχουμε την ομοψυχία. Κάτι που εμείς δεν το είχαμε βέβαια. Και δεν αναφέρουμε ούτε στον κύριο Δήμαρχο, ούτε στον επικεφαλή τότε του συνδυασμού, τον κύριο Αποστολάκου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Σωστά έκαναν οι κάτοικοι του Αφισού και αυτοί που στήριξαν τον αγώνα για την αποκατάσταση του Χαδά, για το χτίσιμο του Χαδά. Αυτό είναι ένα, το είχαμε πει όλοι. Το πώς διεκδικούσαν οι κάτοικοι και πώς η Επιτροπή Αγώνα το διεκδικούσε είναι δικό της πρόβλημα και αυτή έχει την ευθύνη. Και δεν μπαίνουμε σε καμία τέτοια συζήτηση. Και προς τιμή όλων αυτών των ατόμων που ήταν στον αγώνα με τους κάτοικους, κράτησαν τις τάσεις τους μέχρι και σήμερα. Σήμερα έχουν πιστεί, θα το πούν, ότι κάτι αλλάζει. Ας αφήσουμε να πάμε από εδώ και πέρα και μην πάμε τι έγινε παλιά. Η ενότητα διαμορφώνεται και γίνεται κάθε μέρα. Εδώ είμαστε να τη διαμορφώσουμε και να προχωρήσουμε. Και δεν χρειάζεται μια τέτοια συζήτηση να την πάμε τι είπε παλιά ο καθένας και τι είπε τώρα. Και επειδή εγώ είμαι χρόνια στην αυτοδιοίκηση και έχω συγκεκριμένη θέση και άποψη για τη διαχείριση, την είχα τη στηρίξει και τότε, τη στήριξα και τώρα. Και αν με είχε καλέσει ο κύριος Βέργατος, δεν το ξέρω, γιατί ήταν και η επισκέψη του Προέδρου, δεν το είχα πάρει καμπά με το δικαστήριο, θα πήγαινα. Ο Χρήστος με πήρε και πήγα κατευθείαν όπως είχα πάει και σε άλλους για υπεράσπιση. Και θα πάω σε μια υπεράσπιση, γιατί σίγουρα τα άτομα της αυτοδιοίκησης δεν κάνουν το κεφαλίο τους. Για το καλό της πόλης ασχολούνται. Άλλο αυτός που κάνει παραβατικότητα για τον ΑΒ λόγο, για άλλους λόγους, όχι για αυτό που είναι διαχείριση, αθλητική κλπ. Να έχουμε πρόβλημα στο Χαδά που τόσα χρόνια δεν είχαμε. Ποιος σας το πω δεν είχαμε. Δεν βλέπω δεν είχαμε. Σοβαρά μιλάτε. Ενώ έχουμε λύσει, προσπαθούμε να λύσουμε γιατί δεν κάνουμε για να μας έπρεπε. Ο κύριο Πατρολάκη στο λόγο και να ετοιμάζει τώρα τι προκαλείτε. Σα προσφύγετε κάτι να κάνετε. Τι προκαλείτε. Τα ακούμε δεν μιλάνε. Μην προκαλείτε. Προσφύγει κάτι. Μας υποσχέθηκε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν τα σκουπίδια φύγει από το σκουπιδότοπο. Λοιπόν, οι αυσότες το δεχτήκανε, το σεβαστήκανε και έκανε υπομονή. Και θα περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Λοιπόν, παρόλο που έχουμε καεί, παρόλο που έχουμε πάθει αρκετές ζημίες στο χωριό μας, αρκετές ζημίες. Αλλά κι εσείς περιμένω όλοι σας που είστε εδώ πέρα, λίγο αγάπη για τα αυσού. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από αυτό που ο κύριος Μαγικότης, ο πρόεδρος του τοπικής κοινότητας, και ήταν με σαφήνεια το παγικό στην πρωτολογία μου. Πριν τρεις μήνες, στη συνέλευση που κάναμε, έκανα αυτή την δήλωση τότε, βασιζόμενο στο σχεδιασμό που εμείς, σαν δημοτική αρχή, είχαμε προετοιμάσει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Action. Από όλους τους συντελεστές του ευχές για ένα όμορφο βράδυ.